94. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Τελευταίο αντίο σήμερα, σε λίγη ώρα, στο θείο και τον ανιψιό που έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις σε δεξαμενή μόστρου στην Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινας. Και οι δύο χάθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, όταν ο ένας έσπευσε να βοηθήσει τον άλλο που βρέθηκε μέσα στη δεξαμενή για να την καθαρίσει, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει από τις αναθυμιάσεις. Η προσπάθεια του θείου να σώσει τον 16χρονο ανιψιό απέβη μοιραία, καθώς και εκείνος λίγο μετά έχασε τις αισθήσεις του. Άνθρωποι που αντιλήφθηκαν πως οι δύο οι άνδρες είχαν πέσει μέσα στη δεξαμενή έσπευσαν να τους απεγκλωβίσουν κόβοντας τον πάτο της με σβουράκι. Δυστυχώς όμως και για τους δύο ήταν αργά. Στα βιβλιαρία των πραγματικά δικημένων παραγωγών, λόγω Natura και ΑΤΑΚ, θα επιστραφούν οι κομμένες επιδοτήσεις, όπως δεσμεύθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τόσο ο Υπουργός όσο και ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, διευκρίνησαν ωστόσο πως θα υπάρξει νοικοκύρεμα για όλους. Παρόντες στη συνάντηση που έγινε στη Βουλή, εκτός από τους εκπροσώπους των παραγωγών, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, οι κυβερνητικοί βουλευτές Μάξιμος Σενετάκης και Γιάννης Κεφαλογιάννης και εκπρόσωπος του Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη. Εντός του Σαββατοκύριακου, οι παραγωγοί θα αποφασίσουν από την πλευρά τους πώς θα κινηθούν στη συνέχεια, καθώς ακόμη και σήμερα τελούν υποκατάληψη τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο και Χανιά. Ξεπερνούν τα 31,2 εκατομμύρια ευρώ οι ενισχύσεις στις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης, αναφέρει σε δελτίο του το Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικά για τη στήριξη των σεισμόπληκτων περιοχών της Κρήτης, επισημαίνεται ότι η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση πρώτης αερογής της ΚΙΑ χορηγείται έναντι στεγαστικής συνδρομής στους ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή υψηλή κυριότητα κτηριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και λοιπόν μη επαγγελματικής χρήσης κτηρίων που υπέστησαν βλάβες από το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου. Νέα δεσμή μέτρων με βασική στόχευση τους ανεμπολίες τους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Από την Δευτέρα, 22 του μήνα, όλοι οι ενήλικες ανεμπολίες στις πολίτες πέραν της εστίασης δεν θα εισαέρχονται σε άλλες κλειστές αίθουσες, θέατρο, κινηματογράφους, μουσεία, γυμναστήρια. Από τις 13 του Δεκέμβρη, οι πολίτες άνω των 60 ετών δεν θα μπορούν να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους, εφόσον έχουν παρέλθει 7 μήνες από τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού τους και δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση. Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα επεκτείνεται το κυλιόμενο ωράριο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, ιδίως στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, αλλά και ο πρόσθετος φόρτος σε συγκεκριμένες ώρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξειδικεύοντας σήμερα, ο Υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης δήλωσε ότι το ΕΣΥ βρίσκεται σε μία πίεση δεδομένου ότι η κοινωνία και η οικονομία λειτουργούν παράλληλα, ενώ υπάρχει και η πανδημία που εντείνει την πίεση, ειδικά στις περιοχές με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού, πως έχουν υπερδιπλασιαστεί κλίνες μεθ, αλλά το ΕΣΥ πως αντέχει και είναι σταθερό για να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες στους πολίτες. Σχετικά με την επίταξη των ιατρών, ανέφερε, η κοινωνία δεν θα κλείσει, παίρνουμε όλα τα μέτρα ώστε να μπορέσει το ΕΣΥ να ανταποκριθεί στην πίεση. Πάνω από το 85% όλων όσων νοσηλεύονται στις μεθ ή χάνουν τη ζωή τους είναι ανεμβολιαστοί. Οι κλίνες μεθ έχουν υπερδιπλασιαστεί και διατίθενται 12.000 άτομα προσωπικό. Με δημόσια δήλωση αμέσως μετά το μήνυμα του Πρωθυπουργού, απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο χθες για κοροϊδία με φόντο τους 17.000 νεκρούς και το διαλυμένο ΕΣΥ. Δύο χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης διαχειρίζεται την πανδημία όχι με πράξεις αλλά με διαγγέλματα. Να αλλάξει στρατηγική χρειάζονται άμεσα ουσιαστικά μέτρα και όχι διαγγέλματα αυτοθαυμασμού, αν δεν μπορεί ή δεν θέλει να αφήσει χώρο σε εμάς που και θέλουμε και μπορούμε. Έχει την ευθύνη της αποτυχίας που σήμερα βιώνουμε. Χρειάστηκαν 1.137 νεκροί για να υιοθετήσει την πρότασή μας για της Εκκλησίας. Αδιανόητο να σου ζητά πιστοποιητικό εμβολιασμού ένας μη εμβολιασμένος αστυνομικός, είπε μεταξύ άλλων. Την ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα ο εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 με την αναμνηστική δόση όλων όσων πληρούν τα κριτήρια προκειμένου να ελεγχθεί το εν εξελίξει πανδημικό κύμα, τονίζουν οι ειδικοί επιστήμονες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Σήμερα το βράδυ ανοίγει εντωμεταξύ η πλατφόρμα στο εμβόλιο.gov.gr έγκαιρου προγραμματισμού ραντεβού για την αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 για τα άτομα άνω των 18 ετών που έχουν συμπληρώσει 5,5 μήνες από τη δεύτερη δόση. Τριπλασιάστηκε ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού στην Κρήτη, λένε Μπορμπουδάκη στον 984. Το σημαντικό είναι ότι δεν ακυρώνονται τα ραντεβού.
Πρώτη παραμένει η Κρήτη σε εμβολιαστική κάλυψη πανελλαδικά, όπως δείχνουν τα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. 395.108 οι εμβολιασμένοι από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι σήμερα και πάνω από 85% το ποσοστό των πολιτών άνω των 60 που έχουν εμβολιαστεί. Στις 99 οι νοσηλείες στα νοσοκομεία του νησιού σήμερα, σύμφωνα με την ίδια, με 13 ασθενείς να νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, από τις οποίους οι 9 διασωληνωμένοι. Αναφορικά με την αντοχή του συστήματος υγείας, είπε ότι οι κινήσεις που γίνονται έχουν στόχο να μην φύγει ασθενής εκτός Κρήτης. 282 ήταν τα χθεσινά κρούσματα στην Κρήτη, στο κόκκινο και επίσημα το Ρέθυμνο, με βάση το νέο επιδημιολογικό χάρτη. Την επιβολή γενικού lockdown γνωστοποίησε η Αυστρία για τον πληθυσμό περιλαμβανομένων των εμβολιασμένων για την αντιμετώπιση της ορμητικής διασποράς του κορονοϊού. Έτσι καθίσταται η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επιστρέφει στο καθεστώς του γενικού λουκέτου. Διαβεβαίωση των κυβερνητικών βουλευτών της Κρήτης στους επαγγελματοβιοτέχνες ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την εξέβρεση άμεσων λύσεων στα αιτήματά τους και ότι κάποια ζητήματα που τους στέθηκαν είναι στη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να επαναξιολογηθούν. Τέλος, είπαν πως βρίσκονται κοντά στην επιχειρηματικότητα και αναμένουν τις επόμενες ημέρες υπόμνημα με τα αιτήματα των επαγγελματοβιοτεχνών προκειμένου να εξεταστούν και στη συνέχεια να προβούν στις απαραίτητες παρεμβάσεις. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Γαλλίας, Αιγύπτου και Κύπρου συναντώνται σήμερα στην Αθήνα σε συνέχεια του τακτικού συντονισμού και των διαβουλεύσεων που είχαν για την εξέταση των προκλήσεων για την περιφερειακή ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία στη βάση των κοινών αξιών του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Όπως είχε τονίσει ο Νίκος Δένδια, στις συναντήσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας, της διασυνδεσιμότητας σε τομείς όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, απαραίτητους τομείς για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Στο 2,8% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Οκτώβρη και στο 4,1% στην Ευρωζώνη, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat. Ολοκληρώνεται σήμερα η επίσκεψη στην Κρήτη του Παύλου Χριστίδη εν ώψη και των εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου στο κίνημα αλλαγής. Το ενδιαφέρον των μελών του κινήματος για την επόμενη μέρα με την εκλογή του νέου Προέδρου αλλά και την πολιτική του στα μείζωνα ζητήματα της επικαιρότητας εξέφρασε μιλώντας τον 984 ο υπεύθυνος οργανωτικού και δικτύου νεολαίας της Νομαρχιακής Επιτροπής Κινάλη Ηρακλείου Μιχάλης Φακουρέλης μιλώντας τον 984. Καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα προχωρήσει τίποτα στο μέτωπο της αξιοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης όταν θα κλείσει με την έναρξη λειτουργίας του νέου αερολιμένα στο Καστέλι, χωρίς τη συμμετοχή και συνένεση των τοπικών φορέων, έδωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών στο Δήμαρχο Ηρακλείου και στον Περιφερειάρχη Κρήτης. Εντείνονται οι φωνές και οι πιέσεις από τους φορείς της Κρήτης για την μετατόπιση της επιβολής του τέλους ταφής απορριμμάτων, τέλους ως γνωστόν που θα επιβαρύνει άρδην δήμους και φορείς διαχείρισης αποβλήτων, ενώ αποτελεί και ένα από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου εισηγείται αύξηση των ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας ή ηλεκτροφωτισμού για το 2022. Το θέμα έβαλε εμφατικά στο προσκήνιο η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, ζητώντας λόγω της τρέχουσας οικονομικής αβεβαιότητας και των αντίξων συνθήκων με την πανδημία και την ενεργειακή κρίση να μετατοπιστεί η επιβολή του τέλους ταφής για μετά το 2023, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους φορείς να ολοκληρώσουν έγκαιρα τα έργα επεξεργασίας. Όχι στις γιγάντιες ανεμογεννήτριες, λέει το οροπέδιο Λασιθίου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης κατέθεσε στις 17 του Νοέμβρη τις ενστάσεις για την ακύρωση των αδειών για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο οροπέδιο που θα καταστρέψουν ως σημειώνει το μοναδικό φυσικό κάλλος της περιοχής. 1.200 απογραφείς της Ελστάτ ρίχνονται στη μάχη της απογραφής του πληθυσμού σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, εκ των οποίων οι 600 στο Ηράκλειο. Σημαντικό είναι να γίνει καταμέτρηση όλων ώστε να υπάρξει όφελος στο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων που εξασφαλίζουν οι μεγάλοι σε πληθυσμό δήμοι για τη δρομολόγηση έργων και παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Φοιτητική εθελοντική αιμοδοσία στη Λότζια αύριο Σάββατο 20 του μήνα 9 το πρωί 1.30 το μεσημέρι. Τη διοργανώνει η ομάδα φοιτητών αιμοδοτών του αιματοκρίτη σε συνεργασία με τη μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου και τη στήριξη του Δήμου. Υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης, η Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρεία για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύραση, διοργανώνει το 8ο Υβριδικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο περί θαλπτόντων και επαγγελματιών φροντιστών ατόμων με άνοια το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου.
Η μερίδα από την περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Κρήτη σήμερα για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στο νησί. Ανθρωποθυσία στην άσφαλτο τα τροχαία. Αυτός ο κύκλος αίματος δεν θα κλείσει αν εμείς δεν αλλάξουμε, λέει στον 984 ο δάσκαλος οδήγησης Αλέξανδρος Μημαράκης. Στο Ηράκλειο, χθες το βράδυ, κατά τη σύγκρουση γιόταχε με αυτοκίνητο, τραυματίστηκαν οι επιβάτες μιας μηχανής. Χθες το πρωί στις καλύβες Χανίων, ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δυστύχημα στη Ροδόπη κατά την μεταφορά λάθρομεταναστών. Αγώνας δρόμου για την Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των γυναικών την Κυριακή 28 του Νοέμβρη στο κέντρο του Ηρακλείου με τη συμμετοχή παιδιών του Δημοτικού ηλικίας 6 έως 12 ετών. Συνδιοργανώνεται από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Περιφέρεια, το Δήμο, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Αθλητικό Σωματείο Πήγασος και τον Όμιλο Υπεραποστάσεων Κρήτης. Στα κόκκινα θα φωτιστεί το απόγευμα η Λότζια για την Παγκόσμια ημέρα ενάντια στην κακοποίηση των παιδιών. Στη διακοπή της κυκλοφορίας τη λεωφόρου Νικολάου Πλαστήρα, προκειμένου να γίνει τοποθέτηση οπτικών ινών από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, προχωρά το Σαββατοκύριακο ο Δήμος Ηρακλείου. Δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία μετά την τεχνική παρέμβαση του ΟΑΚ λόγω κατολισθήσεων το τμήμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αγία Βαρβάρα Μοιρές. Στα Χανιά βρέθηκε ο δράστης της κλοπής διαφόρων ειδών ψαρέματος από βάρκα αξίας πάνω από 2.000 ευρώ. Η κλοπή φέρεται να έγινε στις 11 του Νοέμβρη. Συνελήφθη ο νεαρός άνδρας, ο οποίος την περασμένη Τρίτη φέρεται να λίστεψε κτηνιατρίο στην πόλη του Ηρακλείου, παίρνοντας περίπου 150 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τουρκία προχώρησε χθες Πέμπτη σε μείωση των επιτοκίων, οδηγώντας την τουρκική λίρα σε νέα πτώση ρεκόρ. Το γεγονός αυτό είχε εντείνει τις ανησυχίες ότι η προσήλωση του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν στο χαμηλό κόστος δανεισμού θα επιδεινώσει τον ήδη οξυμένο πληθωρισμό. Το Κοινοβούλιο της Αυστρίας είδε την ασυλία του συντηρητικού πρώην καγκελαρίου Σεμπάστιαν Κούρτς, ο οποίος παραιτήθηκε τον Οκτώβριο όταν ενεπλάκη το όνομά του σε σκάνδαλο διαφθοράς. Οι γενικοί εισαγγελείς πολλών Αμερικανικών πολιτιών ανακοίνωσαν την έναρξη έρευνα σε βάρος του Instagram και τον αντίκτυπο που έχει αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά. Παχύ στρώμα τοξικού αφρού καλύπτει μέρος του ποταμού Γιαμούνα στο Νέο Δελχή. Η Ινδική πρωτεύουσα πλήττεται από αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρήπανσης που υποχρέωσαν τις αρχές να υιοθετήσουν περιοριστικά μέτρα όπως η διακοπή λειτουργίας των σχολείων και η περιστολή της λειτουργίας της βιομηχανίας. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Με τον Άρη θα βρεθεί αντιμέτωπος ο Όφης στο πλαίσιο του κυπέλου Ελλάδας, ενώ ο Άγιος Νικόλαος θα παίξει με την αναγέννηση Καρβίτσας. Προσπάθησε στο Μόναχο ο Πανεθναϊκός, αλλά δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε με 81-78. Στο ΣΕΦ απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ για την 10η αγωνιστική της Euroliga. 984. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ έως στους 22 βαθμούς Κελσίου ή θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.